Παγκόσμιο ρεκόρ κατέριψε η Μιλένα Κοντού του Ναυτικού Μιλου Μιτιλίνη στην ελαφρά κατηγορία στο αγώνισμα των 2.000 μέτρων ηλικιακής κατηγορία 17-18 ετών, τερματίζοντα το εργό μετρό τη σε χρόνο 7.0409, ένα χρόνο που καταρρύπτει το προηγούμενο ρεκόρ που άντεχε από το μακρινό 2013 εδώ και 9 χρόνια όταν η τότε 18χρονη Αμερικανίδα Κριστίν Κριστήν είχε σημειώσει χρόνο 7.0507. Το παγκόσμιο ρεκόρ ανέδειξε ο έλεγχο των χρόνων των νικητών του πρώτου πανελληνίου πρωταθλήματο κλειστή κοπηλασία που έγινε στην Θεσσαλονίκη με τι κορυφαίε επιδόσει στον κόσμο που πλέον καταχωρεί η Διεθνή Ομοσπονδία Κοπηλασία. Το παγκόσμιο ρεκόρ τη Μιλένα Κοντού είναι το δεύτερο που κατέχει η Ελλάδα μετά από εκείνο που κατέχει από το 2016 η Σοφία Ασουμανάκη και πέτυχε στο παλαινίνιο αγώνα στο Ρέντι και μάλιστα είναι στην ίδια κατηγορία 17-18 ετών αλλά στη βαριά. Κάτι που σημαίνει ότι η χώρα μα είναι πλέον κυρίαρχη στη συγκεκριμένη κατηγορία των γυναικών, αφού κατέχει τα δύο παγκόσμια στο ελαφρύ και το βαρύ αγώνισμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μιλένα Κοντού βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη μαζί με το κλιμάκιο τη εθνική ομάδα που προετοιμάζεται στο σκινιά και θα παραμείνει ως στι 18 Δεκεμβρίου και κατάφερε να κάνει μια κορυφαία επίδοση παρά την προπονητική επιβάρηση του κοινοβίου. Η Μιλένα Κοντού αναδείχθηκε το 2022 πρωταθλήτρια Ευρώπη στην κατηγορία K23 στο διπλό μαζί με τη Στέλλα Νάτσιουλα. Ήταν πέμπτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τη ίδια κατηγορία στο Σκιφ, ενώ μαζί με την Ευαγγελία Αναστασιάδου πήρε μέρο στο τελικό του διπλού στο παγκόσμιο αντρών γυναικών, ενώ ήταν και πέμπτε στο παγκόσμιο κύπελο στο Βελιγράδι. Και όλα αυτά μια αθλήτρια που μόλι τον περασμένο Σεπτέμβριο έκλεισε τα 17 τη χρόνια.